Καλησπέρα παιδιά, στο σημερινό βίντεο πρόκειται να κάνω ένα μεγάλο unboxing από το Cubicle. Λοιπόν, άνοιξα γρήγορα το πακέτο για να δούμε τους κύβους. Εδώ είναι όλοι οι κύβοι. Βλέπω καταρχάς τους κύβους, μια απόδειξη και μια κάρτα από το Cubicle. Ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε. Εδώ πέρα είναι το Mega Minx. Το Keyhank S, κάπως έτσι. Εδώ πέρα είναι ο Yuxin Cloud 5x5 που πήρα. Εδώ Cyclone Boys 4x4 και αυτός stickerless. Και εδώ ο Mofang Geosi 2x2. Λοιπόν, θα ανοίξω πρώτα το Mega Minx. Το άνοιξα, παρατηρώ καταρχάς το ίδιο το puzzle και ένα χαρτάκι, τίποτα άλλο. Λοιπόν, για να δούμε λίγο πρώτα το χαρτάκι. Ναι, είναι καταρχάς μεγάλο. Ναι, έχει μερικές κινήσεις, τέλος πάντων. Λέει κάποια πράγματα εδώ για το Mega Minx. Και πάμε στο ίδιο το puzzle. Καλά. Λοιπόν, εξ αρχής παρατηρώ το ότι γυρίζει εξαιρετικά. Βέβαια μου είναι δύσκολο στο να το γυρίσω επειδή πρώτη φορά γυρίζω γενικά Mega Minx. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Γυρίζει ικανοποιητικά και τα χρώματα του είναι πολύ όμορφα. Τέλος πάντων. Επίσης έχει αυτά τα σαν πιασηματάκια στο πακέτο έτσι εδώ πέρα, σε όλα τα κυβάκια, έτσι ώστε καθώς λύνουμε το Mega Minx να το γυρίζουμε πιο εύκολα, τέλος πάντων. Επίσης το Mega Minx έχει και λίγο corner cutting, ξέρω, τέλος πάντων. Στις μερικές πλευρές παρατήρησα τώρα, να εδώ πέρα. Και λίγο reverse, εντάξει. Εδώ πέρα είναι το όμορφο logo. Ναι, QG Cube. Και περνάμε τώρα στον 2x2, τον οποίο θέλω να δω πολύ. Και πάλι ένα χαρτάκι εδώ πέρα. Για να δούμε. Να είναι μικρό αυτό. Έχει εδώ πέρα τα ρεκόρ του 2x2 μέχρι τώρα. Ναι, και τίποτα άλλο. Μερικές περιπτώσεις OVLL κλπ. Στο 2x2 το κουτάκι δεν έχει τίποτα άλλο και πάμε. Λοιπόν, και αυτός ο κύβος γυρίζει εξαιρετικά. Ναι, πάρα πολύ καλά. Και είναι και πάρα πολύ σταθερός. Εντάξει, corner cutting έχει κόβει άνετα, ενώ reverse έχει και αυτό. Τα αυτοκόλλητα είναι τα κλασικά Mofang, τέλος πάντων μπλε, πράσινο, κίτρινο και λευκό εδώ πέρα. Γενικά είναι ένας εξαιρετικός κύβος. Τέλος πάντων, φαίνεται να μην έχει πολύ λιπατικό. Πάμε τώρα στον 4x4 του Cyclone Boys. Για να δούμε και πώς είναι αυτός. Λοιπόν, άνοιξα και πάλι το κουτάκι. Έχει ένα χαρτάκι. Μεγάλο είναι αυτό. Πολύ μεγάλο. Λοιπόν, και πάρει μερικές περιπτώσεις από την λύση. Εδώ πέρα έχει OLL, PLL κλπ. Έχει ένα ακόμη χαρτάκι. Τέλος πάντων. Και πάμε στο κύβο. Ο οποίος είναι πολύ μικρός. Λοιπόν. Ο κύβος γυρίζει εξαιρετικά. Το μόνο που μπορώ να πω. Είναι και αυτός πάρα πολύ σταθερός. Καλά, εντάξει. Και είναι και πολύ μικρός. Λοιπόν, έχει πολύ καλό corner cutting και reverse. Εδώ είναι το Cyclone Boys.
κεντρικές πλευρές γυρίζουν εξαιρετικά. Και ναι, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι θα είναι ο main μου 4x4, από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, χρώματα φανταστικά. Και πρόκειται να κάνω και σε αυτόν ένα review, φυσικά. Και πάμε τώρα στον τελευταίο κύβο για σήμερα. Ο οποίος, το κουτάκι είναι λίγο σκισμένο, τέλος πάντων δεν έχει και κάποιο χαρτάκι. Λοιπόν, είναι ο Juxing Cloud, ο οποίος γυρίζει αρκετά καλά. Εντάξει, όχι τόσο καλά όσο ο Cyclone Boys. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, δεν ήρθε και στην καλύτερη κατάσταση. Όμως είναι ένας πάρα πολύ καλός κύβος. Λοιπόν, τα χρώματα είναι εξαιρετικά, όπως βλέπετε. Απίθανα χρώματα. Ίσως αυτό να του βάλω λίγο λιπαντικό ώστε να γυρίζει ακόμη καλύτερα. Πάντως ήδη είναι πάρα πολύ καλός. Και αυτός μπορεί να γίνει ο main μου 5x5. Και ναι,